Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βεγγάζης μίλησε σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή για τα δύο του παιδιά που σκοτώθηκαν στη Λιβύη μαζί με τρία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και αποκάλυψε ότι προσφέρθηκαν εθελοντικά να βοηθήσουν. Όπως είπε αρχικά, όπως ταξίδευε το λεωφορείο, έγινε πλαγίο με τοπική με κάποιο αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο έχασε τον έλεγχο και προκειμένου να ξαναμπεί στην πορεία του, σφινώθηκε στο λεωφορείο και έγινε ανάφλεξη. Σύμφωνα με την περιγραφή του, τα παιδιά αυτά και οι πέντε βρίσκονταν σε αυτό το σημείο που έγινε η πρόσκρουση πλαγίου με τοπικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άντζελα Μανδαλιού, κόρη του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας, το περασμένο Σάββατο είχε παντρευτεί. 8 ημέρες μετά έμελε να χάσει τη ζωή της. Όπως ταξίδευε το λεωφορείο, έγινε πλαγίο με τοπική κάποιο αγροτικό αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο και προκειμένου να ξαναμπεί στην πορεία του, σφινώθηκε στο λεωφορείο και έγινε ανάφλεξη. Και τα παιδιά αυτοί, οι πέντε, βρισκόντουσαν σε αυτό το σημείο που έγινε η πρόσκληση πλαγίου με τοπική. Αυτό έχω καταλάβει. Τα παιδιά σας ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα, σωστά μαθαίνουμε? Ναι, ναι. Πόσο χρονών ήτανε? 34 και 33. Από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχετε καμιά πληροφόρηση? Σας πήρανε τηλέφωνο, έχει γίνει κάτι? Κοιτάξτε, μιλάω με τον πρόξενο. Είμαστε πολύ κοντά. Τα παιδιά σας γιατί ήταν εκεί ακριβώς? Θέλω να βοηθήσουν. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει εκεί. Είμαστε από τη Βεγγάζη, έχουν μεγαλώσει, έχουν τελειώσει σχολείο. Εγώ είμαι ο πρόεδρος της κοινότητας και αγαπάνε τη Βεγγάζη, εν πάση περιπτώσει τη Λιβύη. Και θέλω να βοηθήσουν. Όχι. Εθελοντικά προσφέρθηκαν. Θα στείλουν να φέρουν τους ουρούς με άλλο αεροπλάνο. Οι τραυματίες ήρθαν το πρωί. Επιστρέψαν οι τραυματίες και θα στείλουν κάποιο άλλο, νομίζω, στις 27 να πάρει τους ουρούς.